Λοιπόν, από το βήμα της Βούλης, ο κύριος Βορύδης της Νέας Δημοκρατίας, προαλυφόμενος και για αρχηγός, από τώρα ετοιμάζονται όλα αυτά. Αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει βλέποντας το πάνελ της εκπομπής Ανατροπή του Ιωάννη Πρετεντέρη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μας μια εκπομπή, το θέμα μας είναι όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριος Βορύδης, το πλήρες κείμενο για τις απεργίες και πώς πρέπει το κράτος να επιβάλλει και εκεί την τάξη και τον νόμο. Πρέπει να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο πλέον λαμβάνονται αποφάσεις από πανίσχυρα σωματεία, τα οποία μπορούν να παραλύσουν την εθνική οικονομία, και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται πλέον το δικαίωμα της απεργίας. Να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για το πώς υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που έχουν στα χέρια τους τόση δύναμη που μπορούν να συντρίβουν την εθνική οικονομία. Και να δούμε αν εκεί θα βάλουμε περιορισμούς στην άσκηση αυτού του δικαιώματος. Στον τρόπο της εκπροσώπησης. Στο τι σημαίνει απαρτία. Στο με ποια πλειοψηφία πρέπει να παίρνονται αυτές οι αποφάσεις. Και να δούμε αν εκεί θα βάλουμε περιορισμούς στην άσκηση αυτού του δικαιώματος. Και να δούμε αν εκεί θα βάλουμε περιορισμούς στην άσκηση αυτού του δικαιώματος. Δημοκρατία. Ζήτω η νέα. Ζήτω η νέα. Δημοκρατία. Δημοκρατία. Είναι πολύ ευχάριστο που ο Βορύδης πέταξε το τσεκούρι πια και δεν έχει καμία σχέση με το Βορύδη τον παλιό. Έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης του και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι μόνος του, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος που κυβερνά, με το οποίο συμπράττουν μαζί επίσης κόμματα από αριστερή προέλευση όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και όπως βεβαίως είναι η Δημάρ.